Λοιπόν, να εξηγήσουμε λίγο στους φίλους που ξεκινάνε να βλέπουν αυτό το βιντεάκι. Δεν κοιτάμε το φακό γιατί προσπαθούμε να συντονιστούμε, να είμαστε σε μια σειρά. Είμαστε και εικονολήπτες αυτή τη στιγμή, εκτός από φίλοι και συνάδελφοι. Και θα ήθελα και μου να πεις το λόγο της συνάντησής μας σήμερα το πρωί. Λοιπόν, και εσύ και πολλοί άλλοι φίλοι και συνάδελφοι υποστηρίζετε αυτή την ιδέα που έχω, η οποία χωρίς υποστήριξη δεν πάει πουθενά. Δεν είναι μόνο αυτός που θα τρέξει, ας πούμε, και θα εξηγήσω τι είναι όλο αυτό. Είναι και όλοι οι υπόλοιποι, είμαστε μια ομάδα, με το λίγο το καθένα στο περισσότερό του, βοηθάνε στο να συμβεί αυτό. Και τι είναι αυτό? Πρόκειται για έναν υπερμαραθώνιο που θα ξεκινήσει από την Πνίκα, από την Αθήνα, και θα καταλήξει στη Γλασκόβη. Είναι περίπου 2.421 χιλιόμετρα. Άρα για συμβολικούς λόγους μπορώ να το λέω και 2021, βέβαια είναι άλλα 400. Λοιπόν, και ένας άνθρωπος θα μεταφέρει τον εαυτό του από την Αθήνα στη Γλασκόβη. Στη Γλασκόβη, γιατί εκεί θα γίνει η επόμενη παγκόσμια συνδιάσκεψη για το κλίμα, και αυτός είναι ο λόγος. Θα μεταφέρει λοιπόν τον εαυτό του με τα πόδια του, με αυτή τη φυσική δύναμη που έχει ο κάθε άνθρωπος. Αυτός ο τύπος την έχει αναπτύξει λίγο παραπάνω, για να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο, να ενεργοποιήσει τον κόσμο, να ενημερωθεί ο κόσμος για το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Και είναι πολύ σημαντικό, αφήνοντας το ελάχιστο αποτύπωμα, με τη φυσική ενέργεια, με τον οργανισμό, με τη δύναμη, με το μυαλό, με τη θέληση, με τους βοηθούς, τους χορηγούς που μπορεί να υπάρχουν έτσι σε αυτή την προσπάθεια, να δείξουμε αυτό που έχει καταφέρει ο Homo sapiens από τότε που ξεκίνησε τη διαδρομή του σε αυτόν τον πλανήτη, να περπατήσει και να διασχίσει τις υπήρους, να γίνει ανταλλαγή πολιτισμών και να φτάσει η ανθρωπότητα στο σημείο σήμερα πια να παρακολουθούμε την προσεδάφιση στον Άρη. Ακριβώς. Ο λόγος που είμαι εγώ εδώ, γλυκέ μου και καλέ μου φίλε Άγιοι, είναι ακριβώς αυτό, ότι δεν πρέπει, θα είναι παράλογο μάλλον, ο άνθρωπος να παρακολουθούμε στις οθόνες των κινητών μας, των τηλεοράσεων, των media, την προσεδάφισή μας στον Άρη, και να μην φροντίσουμε οι ίδιοι το σπίτι μας. Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Όλοι έχουμε παρακολουθήσει κλιματική αλλαγή, αλλαγές των εποχών, μία αρρώσιμη γη, έτσι, υπερθέρμανση, υπεραλίευση των ωκεανών. Έτσι, όλα αυτά. Και αν ο κάθε πολίτης, ακόμη και των καταναλωτικών κοινωνιών που ζούμε, βάλει για λίγο στο μυαλό του αυτή τη σκέψη, πώς μπορώ να μειώσω το ρήπο, τα σκουπίδια μου στον πλανήτη για να τον προστατέψω, είναι ήδη ένα πρώτο βήμα. Και γενικά όχι να μειωθεί ο υπερκαταναλωτισμός, να εξαλειφθεί ο υπερκαταναλωτισμός. Δηλαδή θα προσπαθήσω δύο πράγματα. Να το κάνω γιατί εκπομπή διοξιδίου άνθρακα, ανθρακικό αποτύπωμα, σημαίνει ότι εγώ θα χρησιμοποιήσω 20 μπλουζάκια, τα οποία για να δημιουργηθούν, παράγεται, εκπέμπεται ανθρακικό αποτύπωμα, για να μεταφερθούν στην Ελλάδα, στο σπίτι μου επίσης, και για να ανακυκλωθούν επίσης. Άρα, αν κάνω τα 10 μπλουζάκια και τα 5 παπούτσια, 2 παπούτσια και 5 μπλουζάκια, είναι ένα μήνυμα. Είναι ένα πρώτο βήμα. Και επίσης, και κάτι άλλο, και οι διατροφικές συνήθειες πρέπει να αλλάξουν, γιατί δεν υπάρχει φαγητό πλέον. Οπότε, ένα στόχος είναι και αυτός, που είναι πολύ δύσκολο. Το σημαντικό πάντως είναι ότι επιτέλους είναι τον Οκτώβριο, Νοέμβριο. Αυτό είναι 1η Νοεμβρίου. 1η Νοεμβρίου λοιπόν του 2021 γίνεται μία. Των Αγίων Αναργύρων. Εξαιρετικά. Είμαι Ανάργυρος. Ανάργυρος. Σωστό. Έτσι. Εκεί πράγμα, θα το γιορτάσω. Ναι. Εξαιρετικό. Θα το γιορτάσουμε. Λοιπόν, και επιτέλους θα κάτσουν οι άνθρωποι ξανά σε ένα συνέδριο να δούμε πολύ σοβαρά. Ακριβώς. Τι γίνεται. Ακριβώς. Με το σπίτι μας. Ακριβώς. Και αυτό είναι το μήνυμα. Και από μένα μπράβο. Γιατί δεν θέλει μόνο δυνατό σώμα, θέλει και πολύ γερή ψυχή και μυαλό με πίστη. Μακάρι, γιατί όπως συνηθίζω να λέω, το δύσκολο είναι να φτάσουμε στην αφετηρία. Σκέψου, κάποτε κάποιος ονειρευόταν ότι μπορεί να πάει στο φεγγάρι. Σκέψου που έχουμε φτάσει. Ναι. Τον θεωρούσαν τρελό. Κάθε τι παράτολμο στην αρχή δημιουργεί τουλάχιστον αμηχανία. Ναι. Ο άνθρωπος όμως έχει δείξει ότι μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Και όσο υπάρχει υποστήριξη, όλο μου φαίνεται και πιο προσιτός ο στόχος. Γιατί δεν γίνεται μόνο σου αυτό το πράγμα να το κάνεις. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Φύγαμε. Να φύγω. Να ξεκινήσω. Έφυγες φίλε, τώρα!